Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν δεχτεί το πλήγμα. Ένας 16χρονος αόπλος δέχτηκε ευθεία βολή στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όταν ήταν γνωστό και ποια ήταν η παράβαση, το ύψος της οικονομικής βλάβης. Ευχαριστώ. Και την ηλικία. Ευχαριστώ. Του νεαρού ανθρώπου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα ανοιχθεί καμία συγκάλυψη. Όχι, όχι. Και καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους κρατική βία και καταστολή, η οποία μπορεί να βασίζεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει σε διάκριση απέναντι σε μερίδα ανθρώπων, είτε είναι Ρωμά, είτε είναι εργάτες, είτε είναι φτωχοί. Η απάντηση πρέπει και θα δοθεί από τις δυνάμεις της Κομμουνιστικής Νεολαίας σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Αθήνα, αύριο το πρωί στις 6.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης από τα εργατικά συνδικάτα και στις 11 η ώρα από τους φοιτητικούς συλλόγους εδώ στο Ιπποκράτειο. Μια τέτοια απάντηση που θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις η κρατική καταστολή να μην σηκώσει ποτέ ξανά χέρι σε αδύναμο, σε άνθρωπο βιοπαλαιστή που παλεύει για τη ζωή του, σε νεολαίο.